Πολύ καλησπέρα. Το Σάββατο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, η δικιά μας Φέη, η Βούλα Πατουλίδου και ο Άγγελος Χαριστέας βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε φιλανθρωπικό lunch που διοργάνωσε ο Οργανισμός Πράξη Αγάπης σε συνεργασία με το Σύλλογο Στρατιωτικών Οχημάτων. Παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εφαρμογή που δημιουργήσαμε με σκοπό την εξάλληψη της βίας. Οι γυναίκες θα στέλνουν μηνύματα και θα απαντούν εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να τις υποστηρίξουν συμβουλευτικά για να βγουν από ενδεχόμενο κύκλο βίας. Ο σχεδιασμός επιτρέπει τόσο την επώνυμη όσο και την ανώνυμη επικοινωνία. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή η οποία θα βοηθήσει πραγματικά την κάθε γυναίκα, τον κάθε άνθρωπο, άτομο το οποίο έχει υποστεί βία ή κακοποίηση. Η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς που το προωθούν και να ευχαριστώ πολύ σε αυτούς που δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο μόνο του. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει γύρω μας και αποκτά το επίπεδο μιας παγκόσμιας πανδημίας πλέον. Οπότε πρέπει να συμμετέχουμε σε δράσεις, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να εκπαιδευόμαστε και εμείς οι ίδιες. Με το μήνυμα «Σπάμε τη σιωπή, σπάμε τα ταμπού, μιλάμε ανοιχτά για την κακοποίηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μια γυναίκα θύμα έμφυλης βίας, θέλοντας να παρακινήσει και άλλες γυναίκες που βιώνουν κάτι αντίστοιχο να σπάσουν τον κύκλο της βίας. Πώς άντεξες τόσα χρόνια? Δεν ξέρω πώς άντεξα. Ήταν πολλά χρόνια. Ήταν πάρα πολλά, 16 με 17. Θυμάσαι την πρώτη φορά? Ναι, τη θυμάμαι την πρώτη φορά. Ήταν σε στιγμές χαράς. Σε στιγμές που πιστεύεις ότι πραγματοποιούνται όλα σου τα όνειρα, ακριβώς στην προετοιμασία του γάμου και την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Να τον εξωθώ έξω από τα όρια του. Άρα υπήρχε πάντα η ευθύνη σε σένα. Πάντα, ναι. Από όλη την οικογένεια και από τους δικούς μου γονείς και από τους δικούς του γονείς. Έκρυβα τα πάντα από όλους. Ναι. Και από τη δουλειά μου. Ναι. Γιατί υπήρχαν φορές που ήμουν πάρα πολύ χτυπημένη και δεν μπορούσα να εργαστώ. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι επειδή μάλλον εγώ φταίω και δεν διαχειρίζομαι σωστά την οικογένεια, την οικογενειακή ηρεμία, ότι πρέπει να το προσπαθήσω. Όταν πήρες την απόφαση και του πες θέλω να χωρίσω, πώς το πήρε? Αυτό συζητιόταν για να χωρίσουμε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Εννοείται ότι υπήρχαν πάντα τα παρακάλια, ότι όλα θα διορθωθούν. Όταν πήρα νομικά μέτρα, τότε άλλαξαν όλα. Έχουμε τώρα την εφαρμογή του Panic Button. Θα το χρησιμοποιούσες ή θα φοβόσουν να το χρησιμοποιήσεις? Γιατί τι σημαίνει το Panic Button? Κρυπτογραφημένη εφαρμογή στο κινητό σου. Εκείνη τη στιγμή το πατάς και θα έρθει η αστυνομία στο σπίτι. Θα το χρησιμοποιούσες? Ναι, θα το χρησιμοποιούσα.